σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα απορρίπτει τις τουρκικές απειλές και ότι ο διάλογος προϋποθέτει η Τουρκία να αλλάξει τη συμπεριφορά της, έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας την απάντηση που έδωσε στο Ταγί Περντογάν στη Σύνοδο της Πράγας, όταν ο Πρόεδρος της Τουρκίας επιτέθηκε στη χώρα μας μπροστά στους Ευρωπαίους εταίρους. Η ανταλλαγή, η αντιπαράθεση απόψεων θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς έγινε μπροστά σε όλους τους ηγέτες οι οποίοι συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα. Η δικιά μας θέση δεν έχει αλλάξει. Τα παράθυρα του διαλόγου είναι ανοιχτά, αλλά οι πόρτες της προκλήσης παραμένουν ερμητικά κλειστές. Θα επαναλάβω όμως ότι δεν είναι η Ελλάδα αυτή η οποία οξύνει τους τόνους. Στην Τουρκία εναπόκειται να αλλάξει την συμπεριφορά της για να επανέλθουμε στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά και να μας δοθεί δυνατότητα για μια ειρηνική συνύπαρξη προς όφελος και των δύο λαών μας. Την ίδια ώρα το Ταγί Περντογάν έκανε επίδειξη ισχύως για μια ακόμη φορά, με έμεσες απειλές, μιλώντας για τον τουρκικό βαλιστικό πύραυλο Ταϊφούν. Artık bizim tayfunumuz da var. Ve bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Ve zevkle takip ediyorlar. Ve bunların şimdi çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz. Οι Ευρωπαίοι εταίροι καταδικάζουν ευθέως την τουρκική επιθετικότητα, είπε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση της απεσταλμένης του Όπεν Σοφία Φασουλάκη για την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Αθήνα στις 26 Οκτωβρίου. Θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας επίσημη επίσκεψη του καγκελάριου, του κ. Σόλτς. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αν αναμένετε να θέσετε το θέμα της Τουρκίας εκ νέου στον κ. Σόλτς. Η στάση της Γερμανίας είναι ξεκάθαρη ως προς την υπεράσπιση των ελληνικών εθνικών θέσεων, όπως ξεκάθαρη είναι και η στάση όλων των Ευρωπαίων εταίρων μας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Νωρίτερα τις απειλές της Άγκυρας είχε καταδικάσει ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, ενώ για την τουρκική επιθετικότητα ενημέρωσε τη Γερμανίδα ομολογό του Αναλένα Μπέρμποκ, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετέχει στο Βερολίνο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Τοποθετήθηκε με απόλυτη σαφήνεια και με μια στέρεη ευρωπαϊκή θέση, βασισμένη στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Όμως είναι απαραίτητο να έχει μια διαρκή ενημέρωση, όπως και όλοι οι άλλοι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας και πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Ama şunu da söylüyoruz. Bunu Yunanistan içinde söylüyoruz, Rum kesimi içinde söylüyoruz. Onların arkasında kimin olduğu önemli değil. Karşısında kim var, o önemli. Yani Türkiye önemli burada. Arkasında kimin olduğu hiç önemli değil. Και ενώ η μάχη για τα τουρκικά F-16 συνεχίζεται σε Γερουσία και Κογκρέσο, ο Τουρκός Πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρό του τον φιλέλληνα γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες, που υψώνει τείχος για τον εξυγχρονισμό και την πώληση των μαχητικών. Η διαδικασία συνεχίζεται. Οι δηλώσεις γερουσιαστών όπως ο Μενέντες είναι προσωπική του άποψη, προσωπική του ισχυρισμή. Δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση μια θεσμική κατάσταση. Επιπλέον, οι σχέσεις τους με την Ελλάδα αποτελούν επίσης αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης. Γιατί είναι τόσο προκατηλημένοι?